Με μεγάλη χαρά σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα vlog ταξιδιωτικής απόδρασης σε αυτό το κανάλι. Γεια σας λοιπόν και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα vlog. Είμαι στο αυτοκίνητο, Παρασκευή πρωί, η ώρα είναι 8, έχουμε ξεκινήσει περίπου από τις 6 και από ό,τι είδατε και από τον τίτλο του βίντεο φεύγουμε για Αθήνα εκτάκτως, καθώς προέκυψα... Ήπιαμε και το γάλα μας, βέβαια το ήπιαμε το γάλα μας τώρα στο αυτοκίνητο, γι' αυτό σταματήσαμε. Ναι. Το γάλα της Εύης της το έδωσε ο μπαμπάς της και τώρα δίνει, όπως δίνει και στην Μπέμπα, τώρα δίνει και στην Μπέμπα το γάλα της. Και κάναμε λοιπόν την πρώτη στάση, γιατί τα κορίτσια ξύπνησαν. Ξύπνησαν πάρα πολύ πρωί, φύγαμε στις 6, οπότε σταματήσαμε τώρα για το πρωινό μας γάλα. Είναι σαν μπάλα το κεφάλι της Μπέμπας. Βασικά είναι όντως στρόκυλο. Τέλος πάντων, φεύγουμε λοιπόν για Αθήνα. Για 2 μέρες, οπότε αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου. Αν και προσφάτως είχαμε ξαναπάει, αλλά εντάξει, ένα vlog είναι πάντα όμορφο, με ωραίες εικόνες. Και ούτως ή άλλως θα κάνουμε διαφορετικά πράγματα αυτή τη φορά. Και οπότε σας είπα, κάναμε την πρώτη στάση, είμαστε στα Τρίκαλα, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι φανταστικός. Αν και είδα ότι χθες στην Αθήνα δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, αλλά σήμερα φαίνονται... Δεν είναι Τρίκαλα? Αν και σήμερα φαίνεται ότι θα βελτιωθεί αρκετά, οπότε θα απολαύσουμε το διήμερό μας αυτό. Είναι λίγες μέρες, αλλά εντάξει. Αυτό λοιπόν, πίνει η Μπεμπούλα το γάλα της, περιμένουμε έτσι λίγο 5 λεπτά και συνεχίζουμε. Στάση ο Μουστάκας, νομίζω ότι ο Μουστάκας εδώ στην Αθήνα στο Περιστέρι έχει γίνει πια θεσμός για την Εύη. Είναι ένα φανταστικό τεράστιο κατάστημα, όσοι το έχετε επισκεφτεί. Ξέρετε, Εύη τώρα θα σου το βγάλει το μπουφανάκι. Έχει λίγο ψύχρα έξω. Και έχει πολύ ήλιο, αλλά ας πούμε στην Εύη έβαλε ένα μπουφανάκι. Γι' αυτό τώρα διαμαρτύρεται πως ζεστάθηκε. Τέλος πάντων, το πρώτο που κάναμε ήταν να έρθουμε στο Μουστάκα, πήρε η Εύη ένα παιχνιδάκι. Εύη, θέλεις να δείξεις τι πήρες? Mighty Chase και Ολέ! Πήρε έναν Mighty Chase από τα Paw Patrol, Paw Patrol αυτή η μάστιγα, και μια Ολέτ από τους PJ Masks, παλιότερη μάστιγα, αλλά δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Μπαμπά και κιάχικα! Μην πρέπει, μου σ' ακούει, μιλάει στο τηλέφωνο. Πήρε και η Μπέμπα 2 κουδουνίστρες, με τη μία ήδη παίζει, την καθαρίσαμε και παίζει. Αυτά. Πάμε στο ξενοδοχείο, αφού βγάλουμε τον μπουφάν της Εύης πρώτα.
Σταματήσαμε για φαγητό στο Αθηναϊκό, εδώ στην Πανεπιστημίου, και όσο περιμένω να κρυώσει φανταστική μακαρονάδα μου, φανταστική, φαίνεται φανταστική, άνοιξα την κάμερα. Για να τα πούμε λίγο, η ώρα είναι 2:30. Το Αθηναϊκό είναι πάντα μια πολύ ασφαλής επιλογή κάθε φορά που ερχόμαστε στην Αθήνα, και είναι και πολύ κοντά μας. Το φαγητό είναι εξαιρετικό. Εγγυημένα πράγματα και για μας και για την Εύη. Ωραία. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος, αν και φυσάει, αλλά είναι μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Σκεφτόμουν να βάλω αμάνικο, αλλά τελικά δεν θα... Δεν χρειάστηκε, είναι μια χαρά και έτσι. Αυτά. Σας αφήνω να φάω τη μακαρονάδα μου. Αμέσως μετά θα πάμε λίγο στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε. Και έχουμε σχέδια για το απόγευμα. Θα δούμε πόσα θα μπορέσουμε να κάνουμε, καθώς η Εύη ξύπνησε και πάρα πολύ πρωί. Εγώ ξύπνησα 4:30. Η Εύη ξύπνησε 5:30, 6 παρά την πήραμε που φύγαμε. Λίγο τη φωτεινότητα βλέπω. Άρα θα δούμε πόσο κουρασμένη ή όχι θα είναι. Σίγουρα θα κοιμηθεί το μεσημέρι. Τέλος πάντων, αυτά. Σας αφήνω να φάω τη μακαρονάδα μου. Στο αυτοκίνητο η ώρα είναι 7:30 και θα πάμε στο Luna Park. Εδώ ήρθαμε στο Αλούφαν κάτω στο Ρέντι. Πρώτη φορά το επισκέπτομαι μετά από χρόνια και σίγουρα πρώτη φορά το επισκέπτομαι με παιδιά. Είδα ότι έχει ωραία παιχνιδάκια έτσι για την ηλικία της Εύης. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε, αφού είναι, σας είπα ότι είναι και η αδερφή μου. Δεν θυμάμαι, το είπα αυτό. Δεν θυμάμαι. Είναι και η αδερφή μου μαζί μας και η μαμά μου και ο ανιψιός μου. Οπότε πιστεύω ότι θα διασκεδάσουν, θα παίξουν πολύ ωραία, θα εκτονωθούν, θα περάσουν καλά τέλος πάντων. Βράχνιασα, το ξέρω ότι με ακούτε. Έρχεται ο μπαμπά, σταματήσαμε λίγο σούπερ μάρκετ να πάρουμε 2 πράγματα. Και αμέσως είμαστε εδώ δηλαδή στο χώρο του Luna Park. Σταματήσαμε να πάρουμε 2 πράγματα και πηγαίνουμε να παρκάρουμε για να μπούμε στο Αλούφαν. Οπότε θα τα πούμε από εκεί. Στο Αλούφαν ακόμα, η ώρα είναι 9, αλλά περνάμε πάρα πολύ ωραία και η Εύη δεν θέλει να φύγει, αν και τώρα έχει ανέβει σχεδόν σε όλα, ανέβηκα και εγώ μαζί της, καθώς σε μερικά θέλει σύνοδο και πραγματικά αισθάνεσαι ξανά σαν παιδί. Είχα πάρα πολλά χρόνια να έρθω στο Αλούφαν, ερχόμασταν σε μικρότερες ηλικίες. Τέλος πάντων, περνάμε πολύ ωραία, το σημαντικό είναι ότι διασκέδασαν
για τα παιδιά, γι' αυτό ήρθαμε, για να διασκεδάσουν τα παιδιά. Άρα, εντάξει, ο στόχος επιτεύχθη. Και τώρα σε λίγο σιγά σιγά θα φύγουμε, θα αναχωρήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε, αν θα φάμε κάπου ή αν θα πάμε κατευθείαν στο δωμάτιο, θα εξαρτηθεί από τη διάθεση των παιδιών. Άρα θα δούμε. Δεν έχω βάλει σαλάτα. Γαρίδα σαγανάκι, έχω μόνο γαρίδα πηγαίνει μεσημέρι και καταλαβαίνετε το λόγο που άργησα να ανοίξω την κάμερα. Η φωνή μου έχει κλείσει εντελώς. Έχει σχεδόν κλείσει, αλλά πιστεύω ότι θα κλείσει εντελώς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Είμαστε στο αυτοκίνητο, η ώρα είναι 12.30, ξυπνήσαμε πολύ πρωί, πήραμε πρωινό. Τακτοποιήσαμε κάποια πράγματα, κάποιες υποχρεώσεις τέλος πάντων, κατά το ίμιση για... υποχρεώσεις για τις οποίες κατεβήκαμε στην Αθήνα. Και πήγαμε στο αυτοκίνητο να πάμε μια βόλτα στο MacArthur Glen, στο εκπαιδευτικό χωριό. Στα μαγαζάκια, όπως λέει και η Εύη. Έχει τρόπο. Κοιτάξτε τι γίνεται για να μπούμε Αττική Οδό αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Θα σας πάρω μαζί μου και σε αυτή τη μέρα. Θα σας αφήσω όμως, γιατί μου είναι πραγματικά αδύνατο να μιλήσω άλλο και δεν σας υποβάλλω και σας στο βασανιστήριο να ακούτε αυτή τη φωνή.
Γεια σας, Βασιλική από το μέλλον εδώ, τρίτη πρωί πια και έχουμε επιστρέψει στο σπιτάκι μας. Από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε και από το background μου. Η φωνή μου είναι καλή αλλά όχι κανονική. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ανοίξω την κάμερα και να σας αποχαιρετήσω, καθώς καταλαβαίνετε για να μιλάω σήμερα έτσι πως μιλούσα χθες το πρωί. Αλλά δεν πειράζει, τέλος πάντων επιστρέψαμε, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ξεκουραστήκαμε, τακτοποιηθήκαμε. Περάσαμε φανταστικά παρά το γεγονός ότι εγώ σχεδόν από το Σάββατο πρωί σχεδόν άρχισα να μην έχω φωνή. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ ωραία, το ευχαριστηθήκαμε πολύ. Κυρίως η Εύη, νομίζω ότι η Εύη ήταν η καλύτερη της φορά στην Αθήνα. Η φορά δηλαδή που πέρασε καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες. Παίξαμε, διασκεδάσαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Στην Εύη άρεσε πολύ το Αλούφαν Πάρκ, στο οποίο πήγε πρώτη φορά. Ήθελε οπωσδήποτε να πάμε ξανά στο Playmobil Fun Park, οπότε αν και καλοκαίρι και προτιμούσαμε να κάνουμε κάποια εξωτερική δραστηριότητα, ωστόσο δεν μπορούσαμε να της χαλάσουμε το χατήρι και πήγαμε. Εκεί πέρασε φανταστικά, πραγματικά το έχω ξαναπεί και την πρώτη φορά, το λέω και τώρα, είναι, αισθάνεσαι και εσύ σαν να γίνεσαι παιδί, ειδικά αν ως παιδιά παίζατε με Playmobil όσο έπαιζα εγώ, ας πούμε, που τα λάτρευα. Πραγματικά μου έρχεται και εμένα να καθίσω στα τραπεζάκια εκεί πέρα και να παίξω κι εγώ. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ ωραία και αυτή μας η απόδραση, παρά τα απρόπτα που συμβαίνουν, τέλος πάντων, αλλά περνάνε. Όπως όλα τα καλά και όλα τα κακά, περνάνε τέλος πάντων. Εδώ βλέπω λίγο και την μπέμπα μου που έχει αρχίσει να σκαρφαλώνει. Αυτά λοιπόν, και ανοίγω λοιπόν σήμερα, είχα την ευκαιρία να ανοίξω την κάμερα για να σας αποχαιρετήσω και να κάνω edit αυτό το vlog για να το δείτε. Ένα vlog στο οποίο δεν μιλάω πολύ, δείξτε κατανόηση, και όταν μιλάω ξέρω ότι δεν ακούγομαι πολύ ωραία, οπότε παρακαλώ για την κατανόησή σας. Σας ευχαριστώ ωστόσο αν είχατε την υπομονή να δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος και να φτάσετε μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμη ένα βίντεο, ακόμη ένα βλογάκι σε αυτό το κανάλι. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, το οποίο βγαίνει συνεχώς εδώ κάτω, για να τα λέμε πιο συχνά, πιο σύντομα, πιο άμεσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ακόμα μια φορά που ήσασταν εδώ, που είδατε ακόμη ένα βίντεο μέχρι το τέλος. Και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!